Αυτό τι είναι, χαλβάς. Ναι, βάλτε έτσι θα τις βάλεις. Ανάσου. Έτσι, να είναι έτσι, καταλαβαίνεις. Όλα την γη. Να είναι έτσι, έτσι πράγμα. Την άλλη, πάει. Τι να πας πάγαμε. Seine Weine hier sind, ihr seht, einige sind ausgezeichnet. Das ist ein sehr hochstehender Wein, der er noch produziert. Ich bin auch dieses Glück, dass er uns seine Weine hier vorstellt. Das Spiel geht folgendermaßen: Wir dürfen nur machen, was er sagt. Das heißt, er wird dann sagen, Wein probieren und dann ein bestimmtes Dessert probieren, damit wir dann auch das Richtige auch am Wein. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στο Bottega σε μία δράση γευσιγνωσίας κρασιού μαζί με το Mike σε συνεργασία με το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας και την υποστήριξη του Bottega. Να μιλήσουμε τους επισκέπτες μας στον κόσμο του κρασιού. Εμείς έχουμε ένα μικρό μπουτίκι στη Βασιλάδα Μεσσηνίας, κοντά στην αρχαία Μεσσήνη, όπου παράγουμε ίνους ανωτέρας ποιότητας. Κάντε τη μεταφράση. Also, er begrüßt euch uns nochmals. Auch von seiner Seite her, der Wein, der produziert wird, ist ganz in der Nähe vom antiken Olympia, wo wir vorbeigefahren sind. Und hier, wo wir uns befinden, das ist Bottega, das ist eine Bar. Und ist das, was wir jetzt quasi zusammen machen, ist die Zusammenarbeit mit dem Verein von dem Restaurants von Messinien. Θα δοκιμάσουμε τρεις διαφορετικές ετικέτες κρασιών και θα συνδυάζουμε με τους ανάλογους μεζέδες από μεσσηνιακά προϊόντα. Also wir probieren jetzt Weine und natürlich in Kombination mit den verschiedenen Mezze. Das sind alles Geschmäcker und Produkte aus der Region. Το καθένα το έχουμε δημιουργήσει ώστε να ταιριάζει και να αναδεικνύει τη γεύση του κάθε ενός κρασιού. Und so kommt einfach dann der Geschmack jedes einzelnen Weines besser zur Geltung. Λοιπόν, ξεκινάμε τη γευσιγνωσία μαζί με θα λέμε και τα χαρακτηριστικά του κάθε κρασιού και ό,τι ερωτήσεις και απορίες, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και να λύσουμε τις απορίες αυτές. Also er wird jetzt bei jedem Wein quasi vorstellen, was er für Charakteren hat und wird durch jede Zeit gerne fragen. Bon, μπορεί ο καθένας να πάρει ένα ποτήρι. Έτσι, ein Glas Wein oder ein Glas einfach, bitte. Mit dem Wasser auch. Όταν τελειώσει η δοκιμή του κρασιού, θα κάνουμε και μία δοκιμή από δύο τοπικές μεσσηνιακές μπύρες. Dürfen dann auch noch zwei typische griechische messinische Weine, Biers probieren. Das kommt am Schluss dann. Λοιπόν, und hier lokale Biere. Gibt's auch noch griechische Tänze. Ξεκινάμε τώρα τη δοκιμή με ένα ροζέ κρασί από την ποικιλία Σιρά σε μία έκδοση Προβέν στάιλ. Στάιλ προβυγίας δηλαδή. Στυλ προβυγίας. Also ein Rosé, wir fangen mit einem Rosé an, mit der Rebsorte Syrah. Έχουμε ένα ροζέ κρασί από μία κόκκινη ποικιλία σταφυλιού, από τις πιο γνωστές στον κόσμο. Also von der Weine ist aus einer roten Traube, der bekanntesten eigentlich auf der ganzen Welt. Και έχουμε ένα πολύ όμορφο ροζέ κρασί που θα δοκιμάσετε τώρα. Το ποτήρια σας. Ja, heißt
δύσκολος. Λέει, είπε συγγνώμη που βρωμάμε τόσο. Όχι, και να βάλω και ένα για μένα. Λοιπόν, πώς δοκιμάζουμε ένα κρασί? Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε ένα ποτήρι γευσιγνωσίας κρασιού. Που μοιάζει με τουλίπα, αλλά στο πάνω μέρος κλείνει ώστε να εγκλωβίζει τα αρώματα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια χαρακτηριστικά του κρασιού. Πρώτα απ' όλα κοιτάμε το χρώμα. Κοιτάμε το χρώμα. Στη συνέχεια αναδεύουμε το ποτήρι και το βάζουμε κοντά στη μύτη μας ώστε να μυρίσουμε τα χαρακτηριστικά αρώματα του καθενός κρασιού. Στη συνέχεια δοκιμάζουμε μυρίζοντας και γεύοντας μαζί. Do you like? Αρώματα από άνθη. Αρώματα από δούνι. Αρώματα από τριαντάφυλλο ρόδο. Ρόζε. Με μια επίγευση γλυκιά και ισορροπημένη. Είναι ένα κρασί. Είναι 23. Είναι 23, ναι. Ένα λοιπόν κρασί που ταιριάζει για όλες τις ώρες και με όλα τα φαγητά. Λοιπόν, και μπορούμε λοιπόν εδώ να πάρουμε από αυτή την πιατέλα και να πάρουμε ένα μεζέ. Ποτήρια και παίρνουμε από αυτήν εδώ την πιατέλα. Από αυτό. Λαλάγια. Φέτα κέζε. Γραβιέρα μάλλον. Γραβιέρα. Σάξ κέζε. Und Bambus. Και όταν τελειώσουν από αυτό, μπορούν να πάρουν και ένα ξηρό καρπό και ένα καρύδι. Εντάξει, καλά είμαστε. Συνδυάζονται πάρα πολύ καλά τις μεσσηνιακές γεύσεις των φαγητών αυτών μαζί με την εξαιρετική ποιότητα αυτού του ροζέ. Ταιριάζει πάρα πολύ και γι' αυτό επιλέξαμε αυτούς τους μεζέδες. Passt sehr zu diesen Geschmäcken von Küche. Wer will, kann am Schluss noch eine Bambus probieren. Und dann sind wir bereit fürs Letzte. Πόσα κρασιά κάνεις? Κάνω 9 διαφορετικές ετικέτες. 9 διαφορετικές ετικέτες, περίπου 150.000 φιάλες το χρόνο. 150.000 φλάσσες. Εξάγουμε σε πολλά σημεία στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Exportiert auch überall auf die Welt. Η Γερμανία πού? Η Γερμανία, Βαβαρία, Μόναχο και Στουτγκάρτη. Σε χονδρέμπορους που τα διοχετεύουν σε διάφορα μαγαζιά στην περιοχή. Λοιπόν, τους άρεσε?
Σας άρεσε η Divi Light? Θέλετε λίγο ακόμα, θέλετε λίγο ακόμα, μαζί λίγο ακόμα ή να συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε στο επόμενο. Θέλεις να το πάμε πιο πολύ λιγότερο ώρα. Εντάξει, ωραία. Λέγεται Μαλαγουζιά. Μαλαγουζιά. Η Μαλαγουζιά είναι μία από τις πιο αρωματικές ποικιλίες στην Ελλάδα. Και ένα από τα best seller των κρασιών. Είναι μόνο στην Ελλάδα. Εμάς είναι, είναι η ετικέτα με τις πιο πολλές πωλήσεις. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε και θα φάμε από αυτό μόνο. Μαλαγουζιά. Λοιπόν, πάμε. Τελευταίος. Έχει κρασιά εδώ προς μόλις. Όχι, ε. Έχει πολύ, ναι. Έχει. Ωραία, βάλτε σιγά με 10 ευρώ το μπουκάλιο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα λευκό κρασί, πολύ αρωματικό. Μυρίζει very aromatic. Τα αρώματα που βγάζει είναι, τα αρώματα που βγάζει είναι χαμομήλι. Η αρώμα της χαμήλι. Ροδόνερο. Ροδόνερο. Rose water. Ρόζενβάσερ. Ροδόνερο και τροπικό λίτσι. Τρόπισε λίτσι. Λίτσι. Τρόπικα λίτσι. Είναι ένα πολύ πολύ αρωματικό κρασί. Πάει σχεδόν με τα πάντα, αλλά αγαπάει πάρα πολύ σαλάτες, μακαρονάδες και πιο ελαφριά φαγητά. Passt auch zu sehr vielen eigentlich, aber am besten zu Salat, zu Pasta, zu leichtem Essen. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει εδώ ένα σουβλάκι σαλάτας χωριάτικης, το οποίο είναι ένας τέλειος συνδυασμός για αυτό το κρασί, επειδή έχει μεγάλες οξύτητες για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε καλύτερα. Οπότε, πάρτε να δοκιμάσετε από αυτό εδώ και να πιούμε και το κρασί μας που ταιριάζει πάρα πολύ. Συνεχίζουμε, ξεπλύνει τα ποτήρια σας και συνεχίζουμε με μια άλλη ετικέτα. Το Μερλό, μία από τις πιο γνωστές κόκκινες ποικιλίες όλο τον κόσμο. Εδώ είναι σε μια διαφορετική μορφή της, σε ένα ελληνικό μερλό, πολύ αρωματικό, πολύ εύγευστο και το έχουμε συνδυάσει με κάποιους ιδιαίτερους μεζέδες με ελληνικά, τοπικά πάντα προϊόντα. Οπότε τα ποτήρια σας και προχωράμε και στο μερλό. Στο τέλος καλό είναι να κάνετε μια κριτική και σε εμάς, αλλά και στο Bottega και να γράψετε την εμπειρία σας. Πάμε. Es geht weiter zum Merlot, ein Rotwein, bekannt auch. Aber auf griechischem Boden wächst er wieder anders. Ja, ganz klar. Wächst er auch anders, sehr, sehr deftig. Womit bewiesen ist, er wird hier angebaut, er wird über mich nicht verarschen. Ich bin bei uns in den Martini gegangen, ich hätte gerne einen Local Rotwein getrunken. Da hat er mir einen Merlot gegeben. Ja, und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ob der hier angebaut ist, ob der verarscht hat. Ja.
Κάνει ένα δίπλωμα σομελιέ. Α, ωραία. Αλλά μόνο για γερμανικό. Ειδικά κρασί. Λευκό κρασί. Λευκό. Ρίσλινγκ. Ρίσλινγκ. Για βούστραμίνερ. Yes. Yes. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα κόκκινο κρασί, πολύ φρουτώδες, πολύ αρωματικό. Μυρίζει, έχει την αίσθηση μικρών κόκκινων φρούτων του δάσους. Και κεράσι. Τσέρι. Είναι ένα... Είναι ένα κρασί που αγαπάει τις δυνατές γεύσεις και θα το δοκιμάσουμε ως εξής. Πριν το δοκιμάσουμε, να πάρουμε ένα κομμάτι σοκολάτα στο στόμα μας. Ένα κομμάτι σοκολάτα στο στόμα μας. Πάρτε πολύ λίγο καθένα σας. Είτε λευκή είτε... Τρώμε τη σοκολάτα και δοκιμάζουμε το μερλό. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πιο μεγάλη αίσθηση και γεύση. Επειδή η σοκολάτα ταιριάζει πάρα πολύ με τα κόκκινα κρασιά, αυτός είναι ένας τρόπος γρήγορης δοκιμής κόκκινων κρασιών. Η σοκολάτα ήταν thick, ήταν δηλαδή και τώρα που ήπιαμε, μπορούμε να πάρουμε από αυτή εδώ την πιατέλα και να πάρουμε αλαντικά, παστό μανής και λαλάκια και μίγδαλα. Dann werde diese Papelle jetzt mit Pasta zu, mit starkem Geschmack, also Salami, mit Pasto, das ist Raumfleisch aus der Region hier. Und wieder Lalaki, das ist dieses typische Brot. Aber es sind starke Geschmäcker. Do you like this wine? Was hält ihr hier von dem Wein? Ja, sehr gut. Ωραία, να δοκιμάσουν όμως και τους μεζέτες αυτούς. Και ό,τι άλλο θέλουν μετά, και μετά θα πάμε να δοκιμάσουμε τις μπύρες. Φανάση, πες να φέρουμε και τις μπύρες μετά επάνω. Πολύ ιδιαίτερο κρασί. Μάικ, εδώ έχουμε το πιο ακριβό μας κρασί, που έχει βγει και στα καλύτερα κρασιά στον κόσμο το 17. Είναι ιδιαίτερο κρασί και μπορούμε να πούμε δύο λόγια χωρίς να το δοκιμάσουμε, γιατί είναι κάτι πολύ ακριβό. Αλλά αν θέλει κάποιος, υπάρχει σε διάφορα σημεία να το αγοράσει. Οπότε εδώ μπορούμε να πούμε και δύο λόγια για αυτό το κρασί. Δεν το δοκιμάζουμε, απλά να πούμε δύο λόγια. Vergena το 2017 in Wien hat den goldenen Preis, goldene Medaille gekriegt. Ist ein sehr spezieller Wein. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα κόκκινο κρασί, ένα ιδιαίτερο κόκκινο κρασί για εμάς. Λέγεται υπογραφή, γιατί φέρει την υπογραφή του ιδρυτή μας. Είναι από δύο γνωστές, πολύ γνωστές κόκκινες ποικιλίες σταφυλιών, το Καμπερνέ Σοβινιόν και το Γεωργίτικο. Είναι μια κομπινάτσια από δύο ρεπσόρτες, το Καμπερνέ Σοβινιόν και το Γεωργίτικο, που είναι μια φύση... Παλαιωμένο τρία χρόνια σε δρύνα βαβαρέλια, γαλλικά. Και εδώ έχουμε την καλύτερη της εκδοχή που το 2017 στο έναν από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς κρασιών στον κόσμο ξεχώρισε ως ένα από τα καλύτερα κόκκινα κρασιά στον κόσμο. Und wurde dann eben 2017 in Wien eine der größten Weinmessen als eine der besten. Είναι όλο χειροποίητο. Δεν εμφιαλώνεται με μηχανικά μέσα, εμφιαλώνεται όλο με το χέρι, από το γέμισμα μέχρι και το βουλοκαίρι, σε ένα ιδιαίτερο μπουκάλι που είναι φυσιτό γυαλί, χειροποίητο φυσιτό γυαλί. Ένα ιδιαίτερο κρασί σε 999 φιάλες το χρόνο. 999.
ist eine spezielle Flasche, ist alles handgemacht, also auch die wird auch von Hand abgefüllt und auch der Zapfen ist handgemacht und sie machen im Jahr 999 Flaschen. Είναι κάτι μοναδικό και δισεύρετο σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει σε διάφορες κάβες στην Καλαμάτα και θα έλεγα να μην διστάζουν, να το βρουν να το πάρουν. Also er sagt natürlich, es gibt, man kann ihn überall hin, kann man machen, so speziell. Κάτω Νίκο. Για φινάλε θα δοκιμάσουμε δύο τοπικές μεσημιακές μπύρες. Να δούμε και εκεί κάποιες ιδιαίτερες δουλειές που έχουν κάνει κάποιοι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μας. Also, ich möchte euch ganz herzlich bei euch bedanken. Zum Abschluss werden wir zwei lokale Biere, das sind Kleinbrauereien aus Kalamata. Möchtet ihr auch noch ein paar Worte darüber verlieren, können wir probieren. Ευχαριστώ μας. Γεια σας. Ευχαριστώ.